Λάβετε θέσεις. Έτοιμοι. Και έχουν φύγει και έχουν φύγει κανονικά αυτή τη φορά επιτέλους και στον πρώτο διάδρομο βρίσκεται ο Γιώργος Ζένιος, στο δεύτερο η Άλκηστη Παυλίδου, στον τρίτο η Χριστίνα Παυλίδου, στον τέταρτο η Έλενα Χριστοφή, στον πέμπτο διάδρομο ο Χριστόφορος Χριστοφόρου, δίπλα του βρίσκεται ο Σοφοκλής Κασκαούνιας καταεδρωμένος, στον έβδομο διάδρομο η Μάρα Κωνσταντίνου και είναι η κομμωδία του Σίγμα «Βουράτε γειτόνι». Να βουρήσουμε, φωνάζουν οι γειτόνι. Κάποιος καυκάς εκείνη και μπουκάτο στον μπαλκόνι. Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τον κύρι. Κι αφήτησε ο φίλος της αφού το παρατήρει. Την κόμενα του τέταρτου μαλώνει με την Πέπα. Κι ο Ρίκος την Αστάζει αφουρά την ούλη μέρα. Φουράτε να βουρήσετε, ελάτε να τους δείτε. Κι ενώ πως τους γειτόνους σας με τους κατηγορείτε. Είμαι ο Αστεμάκης. Κι εγώ είμαι ο Ιαννής. Κι εγώ είμαι η Σότια, Σότια Τσερκαλή. Κι εγώ σπουδάζω στη σχολή την αστυνομική. Κι εγώ σπουδάζω Μαϊρά και ζαχαροπλαστική. Εμένα που με βλέπετε είμαι όπως το φως και θα το καταλάβετε, είμαι ηθοποιός. Hello, εγώ είμαι η Νεστάζια και είμαι αισθητικός. Παιδιά, βουράμε ο Χόρκατος. Εχαϊδευτικά που το λέγει. Εγώ είμαι ο Ρίκος, πλούσιος πολλά. Και μόνος μου τα έκαμα, δούρεψα σκληρά. Ρίκο, ρίξε δα, ρίξε δα. Εγώ είμαι η Πέπα, γυναίκα του Φτιαγά. Τούτη είναι η μάμα μου και τούτος ο παπάς μου. Τούτη είναι η φίλη μου και τούτος ο πελάς μου. Κικίτσα, πακάς μου. Βουράτε να προλάβετε, ελάτε να τους δείτε. Κι ενώ πως τους γειτόνους σας με τους κατηγορείτε. Ως γεγονός, παρά να σεις γείτοναν κακό, καλύτερα να βγει τα μάτια σου. Αου! Ναι, κατάλαβα. Ναι. Hello. Hello. Ναστάζια μου. Επίες καλά. Έλα βρε Σότια, τι μου κάνεις. Εγώ μια χαρά είμαι. Εσύ επίες καλά. Είχα πολύ τα καλό ταξίδι αγάπη μου. Το αεροπλάνο ούτε τροκούσε, ούτε σουζότανε, ούτε τίποτε. Να φυρτώ, καλαμαρίζει. Πού είσαι τώρα. Ερμού αγάπη μου, πού να είμαι. Και αγόρασα και τα πρώτα τρία ζευγάρια παπούτσια. Άτε ρε, πότε προλάβες. Αγάπη μου, δεν πήγα ξενοδοχείο. Λέω στον ταξιντζίν, ολόγια στην Ερμού να με πάρεις. Εξαπολάς. Άτε ρε Ναστάζια, ζήλεψα τώρα. Άτε ρε. Ναι ρε, εγώ δαμέτρησα στην Αθήνα. Αγάπη μου, μη μαραζώνεις και το ζευγαρούδι σου τα παπούτσια θα στα φέρω. Thank you, αγάπη μου. Πέ μου, έχει κινήσει η Ερμού. Η μισή Κύπρος είναι μέσα στην Ερμού. Δεν το πιστεύω. Ένα σου πω ψέματα, καλέ. Όπου διαλάξεις, ακούεις κόρη. Άδει το τζινόν το ζευκάρι τα παπούτσια. Φόρες το κόρη και τούτο. Μα πόσα είναι 70 ευρώ, κόρη. Ξέρω, γιο κόρη, ησυχήσα μας με τούτα τα ευρώ, κόρη. Αναγία μου, ανατρίχιασα τώρα που σου τα λέω. Να σου πω, να πάρεις και κανένα θέατρο. Ακατάχνοτα, αγάπη μου, ήρθαμε στην Αθήνα και να μην πάμε να δούμε τη μάλα. Τη μάλα. Ναι, ναι, μάλα, μάλα. Στα καλαμαρίστικα είναι, το εξήχασα. Τι? Τίποτε, αγάπη μου, τίποτε. Να σου πω, πήγαινε να δείξει τον πατέρα του Στρίνμπεργκ. Ποιο τον πατέρα? Του Στρίνμπεργκ. Είναι γνωστός σου? Ποιος? Αυτός ο Στρίνμπεργκ, πώς το λέει? Ο πατέρας του Κιμούλη. Αποφάσισε, για του Στρίνμπεργκ, για του Κιμούλη, ρε Σόδια. Εν και να γυρίζω από εκεί και ποδά. Δεν πειράζει, αγάπη μου. Άντε, ψούμνησε το πιο σαρωτά. Thank you, ρε. Άντε, bye. Bye-bye, bye-bye, μάνα μου. Bye. Εγνώρισες την Αστάζια. Σου λέω τίποτε. Περίπτωση. Μα ποια περίπτωση, κόρη. Μα εκείνη η κορούδα που κάθεται που κάτω από το διαμέρισμα της σκιάς σου. Άτε, κορ! Μα τσίνι εχώρισε! Άτε, κόρη μου! Κύριε, λες τον και φαίνεται τον πολλά ευτυχισμένο αντρόινο. Βέβαια, το ματούιν του τσίνου έπαιζε από τσίτσιο ποδά. Να δούμε να που τις έκανε. Α! Έφυγε με αράπη! Μα τσίνος! Τσίνι! Μάνα μου, μάνα μου, έφτασαμε στα ύστερα του κόσμου. Άμα γίνει η κορούδα από την Εθόρες, σε λάλες τι καλή που είναι, έφυγε με αράπη. Και έφυγε με αράπη.
Γιατί ενδιαφέρεσαι. Άντε ρε παπά, άντε. Λάλη αντρουλακού, ναι. Συγκουπάνω, βάλε φαΐ να φάμε και αφήσει την αντρούλη. Περίμενε για μου, εφύρθηκες. Ναι ρε παπά, εφύρθηκα. Εθάψετε τους ούλους που το πρωί που είμαστε με την αντρούλα. Άκου τον κόρη μου, εν τον ξέρεις. Εμπλέξαμε αντρούλα μου, τι θα κάνουμε. Α, εμπλέξαμε κιόλας. Άντε σίγουρα βάλε να φάμε. Είσαι κουτσός, βάλε μόνος σου. Ναι, είμαι κουτσός. Άμα έρθω μέσω μου, θέλω το φαΐ να πάω στο τραπέζι, ακούεις. Αντρούλα, κλείσε μάνα για να σε πιάσω ύστερα εγώ, εντάξει. Άντε, γεια. Πε μου, τρώεις η ράση σου. Γιατί, άκουσε να πούσω. Α, και κάτι άλλο θέλω να σου πω, ρε Πέπα. Πρόκεισε πολλά καλά. Έτσι και ξανασήκωσε χέρι πάνω μου, θα σου τα κόψω. Λαλό σου το. Ήρθε μα ενικωμένος για καυκά. Λοιπόν, τι προτιμάς. Μαντράτζι, ο Ξατιάνι. Παρά τα ρε πάνε εσύ τώρα. Ξαπολά το μαντράτζι και το Τιάνι. Άντε ρε μέσα που θα πίσω ούλα τα μέσα. Άντε να δω. Εν το πίστευκο, παιδιά. Εθωρείτε τι θα γίνει τα μέσα δα σήμερα. Επέμα. Πιάς το τηλέφωνο. Πιάς το τηλέφωνο και λένε αντρούλα. Κλείσε. Τέλειωνε. Έτσι θα μου πεις εσύ τι θα κάνω, εντάξει. Τέλειωνε, σιώνε πέλα ρε μπας. Ναι. Ναι, μάνα μου. Ναι, ναι. Α? Να πάει, ναι, ναι. Να πάει, καλό. Να προσέχετε όμως, εντάξει. Καλά, ναι, θα έρθεις να πιάσεις ρούχα, πιζάμες. Α, ναι, εντάξει, εντάξει. Αλλά μου να λες, ποιος θα μπορεί. Σιώπα, ρε. Με φάσε, μάνα μου, να το κανονίσω εγώ. Ναι, ναι. Λοιπόν, να προσέχετε, είπαμε. Όχι πελάδες, α. Εντάξει, άδεια. Με μου πεις ότι είναι η Κικίτσα. Ναι. Ναι. Και γιατί είναι αυτή να πιάσει ρούχα και πιζάμες. Να μείνει στη Μαρία. Να μείνει στη Μαρία. Μα νομίζετε ότι να κάνουμε το ότι θέλετε σε όρτα μέσα. Να κόψω τα πόθια σας, ακούεις. Ρε, όπου γεννάσαι, να είναι οι εξετάσεις τους. Φκευάζουν μαζί οι μητσές, εντάξει. Ναι, που το φκεύασε, εστραωθήκασαι. Ακόμα είχα ζήσει για έξυπνη γυναίκα. Ξέρεις ότι ο Κοτσούτιας είναι έσω της Μαρίας τώρα. Ξύπνα, Πέπα, ξύπνα. Γιάννης, ο Γιάννης είναι πληρωμένος που ξύπνησε ρε Σοντιά. Δεν το πιστεύω, γιατί. Τα γιατί, εσύ είπα χτες. Δεν πράγμα. Επειδή ανάσκηση η μάνα μου μια εβδομάδα ανάσκηση με τους μπάτσους. Μπάτσο, μπάτσο. Α, ναι, μια εβδομάδα, δηλαδή να λείπει μια εβδομάδα. Ναι, μια εβδομάδα. Εμείς να μου να κάνουμε. Εμείς δεν θα κάνουμε, εμείς θα κάνουμε ό,τι θέλεις, ο διαμό, ό,τι θέλεις θα κάνουμε. Άντε ρε, τι να το πουδάμε. Ουι, εγώ και... Εσύ έντζε, αλλά η πονηράδα μες στο ματούι σου. Εμένα με πιάνεις έτσι ρε, ο διά τώρα, μες στο ματούι μου σου, με βριάζεις τώρα. Απλά εγώ είπα το έτσι για να, ξέρεις, για να βγούμε έξω, να πιούν τα ποτά μας, να διασκεδάσουμε, να έρθουμε πίσω σπίτι. Παρακάτω. Είναι παρακάτω, να κοιμηθούμε, εσύ παρακάτω. Μάνα μου το αθώνω το περιστεράκι. Μέρα σου δες να φιλούει. Κάτω ρε Σοντιά, κανεί, κανεί, εντάξει. Να μου πάθες τώρα. Είναι να μου πάθα. Επειδή ξέρεις ότι με πιάνει η δύσπνια με φιλούν οι κοπέλες, θέλω να μου αφιλούει τώρα. Θυμήθηκε να μου είσαι αφιλούει. Ας τα αστεία ρε, γιατί σε πιάνει. Ξέρω γιατί με πιάνει. Νομίζω ότι είναι καιρός να το ξεπεράσεις. Ναι, νομίζω. Ίνταε. Α, τι προτίθεσαι να κάνεις, γιέ μου. Τι προτίθουμε ρε Σοντιά, ξέρω τι προτίθουμε. Ρε. Κάτι πρέπει να κάνεις. Αύριο μεθαύριο, ενώ βρεις μια κόμενα. Κάτι πρέπει να κάνεις. Κόμενα, κόμενα. Κάτσε να βρεθεί κόμενα πρώτα ρε, Σοντιά, και θεωρούμε, νάτε. Αγάπη μου, αν κάθε φορά που κάποια σε φυλά παθαίνεις έφραγμα, θα βρεις ως που ζεις κόμενα. Κόμενα, κόμενα. Ο παπαραγάλος σου ενώ βρει πιο γλυόρα κόμενα που σένα. Κανεί ρε Σοντιά, άκουσες, άντε, κανεί. Τι κάνει γε μου. Αν κάθε φορά που κάποια κορούδα προσπαθεί να σε φιλήσει, παθαίνεις το πράγμα. Ναι, πρόβλημα μου, ρε Σόντια. Καλά, εντάξει, πρόβλημα σου, είναι δικό μου πρόβλημα. Αλλά εγώ, βλέπεις, προσπαθώ να σου έβρω μια λύση. Ναι, θέλω, ευχαριστώ. Οκ, okay, thank you. Αντρέ, Σόντια, παρέταμε, παρέταμε, α! Να παρετήσω, γελάσα σου. Δώσ' μου γλύρω το τηλέφωνο της Μαρία και να απαντάω κινητό της. Και ας είναι εσύ στο ράδι, έλα να κάτσουμε να φάμε και να κρυάνει το φαΐ. Τηλέφωνον είπα, Πέπα! Εν το θυμούμαι. Κι να μου κορδώνεις εμένα το λαιμό σου και να μου λαλείς, είπα, Πέπα! Σ'
ξαπολάστην και πάει κοτζί και ποδά ξαπολάστην και έφτωσε να που γίνεται γύρω σου. Εφρόνιμο μωρό είναι και εκεί, εντάξει. Εγώ είναι τα γενέκα 17 χρονών και αφρόνιμη. Αχωρέ να πουλάλει για την κόρη του, ρε. Μπρο! Είναι για την κόρη μου πουλάλω, εντάξει. Α, για τις άλλες ούλες. Ναι, λίγο μείνω για τις γενέκες γενικών. Ο νους του γενέκα 17 χρονών είναι όπως της όρνικας. Ο ξεξίγας είναι να ρωσήσουν εσύ. Δεν ήμουν εγώ. Δεν τα ρωσήσουν εσύ. Έτσι σου έκαμνα και πέφτες τα πισό μου. Λάμνε όλα που έπεφτα τα πισό σου. Είναι εσύ που με βουρασαν τον πελατσιασμένο. Εγώ βουρούσε. Όλα ρε, εδώ ρε με τις τσουμπλοκάες όπως την όρνικα. Αγουρε να πουλαλεί ρε. Αγουρε. Ναι, ψέμα τα δυνάμια. Εφήνε σου για λόγο, μην τα πω. Άγιο να πω φίλε μου για λόγο. Ρε ούτε άσχερον έσου έβαλα ρε. Αφού εγώ γίνω τον Τζερόνι μου ερωτευμένη με τον Αντρίκο. Αντρίκο. Γιάννικο! Άλλη κουβέντα. Με μου λέει για την κουβέντα, δεν μου κουβέντε ο Αντρίκο. Ξαπόλα Ρίκο. Δεν σου ξαπολά, δεν μου πεις. Ξαπόλα Ρίκο, πήνε άνοιξε ρε μάμου, θες την κουτάλα μου. Άκου, Λιοντέρ, τι έγινε να μου πει. Ότι ήταν ερωτευμένη με τον Αντρίκο. Άκου, εν κουβέντα του τι. Είπαμε κουβέντα του παιδού, πιένε άνοιξε. Συγγνώμη, μήπως σας ενοχλώ. Ναι. Κι όσο είναι ο βάος του την πόρτα. Ξέρω εγώ. Ένα σκουλαρικάς. Άνοιξε για μου του ανθρώπου να δούμε ένα που θέλει. Εμά. Θα είναι ποιος εντός ο Αντρίκος και άις τον άνθρωπο για μέ. Να με αφήνεις ήσυχη. Άκουσες! Σοδιά, καταλαβαίνεις τι σου άλλο. Ναι. Ω, τίποτε, εντάξει. Ξανά σου πέρασε. Όχι. Όχι, τελειά. Άντε ρε, Αρτιμάκη, έμαθε νυρκά στα σίκα. Ποια νυρκά. Άντε, κανείς, τέλειωσε. Εντάξει, δεν το ξέρα εγώ. Αρκεύτης μια κουβέντα και ύστερα... Δεν τον πονά, Αρτιμάκη μου. Θέλεις να την τελειώσουμε κιόλας. Όχι, εγώ και είναι εσύ που... Είναι εγώ που... Ρε Σόντια, είναι εσύ που άρκεψες τώρα. Τι άρκεψα, ρε! Καλά, εντάξει, με φωνάζεις. Ξέρω, αρέσκεις να παίζεις μαζί μου, να με κάνεις ό,τι θέλεις. Αχα! Ίντα, κατάλαβα σε Σόντια μου. Ρε, μα ό,τι θέλεις να λες. Είσαι τελείως αχάριστος. Πού θέλει εύκολα σου λέω τα συμπεράσματα. Είναι έτσι. Όχι, είναι έτσι. Αφού είναι έτσι, συγγνώμη, αλλά έλα, προσπάθα να μου κάνει να περάσει το ίδιο έτσι. Άτι, άτι. Πιένε, άνοιξε και το Παναέρι να τελειώσει. Έλα, ρε Σόντια τώρα. Φακού μας, παιδί μου. Να έστω να μου σφακού. Να, δεν γιώνε. Αρτεμάκι, άνοιξε, είπα. Συγγνώμη, μήπως σας ενοχλώ. Ναι. Ποιος ήταν, ρε. Ξέρω ποιος ήταν. Έλα, έλα, συνέχισε. Είσαι ποιος σαβωτάρε. Συνέχισε τόσο φτωφούσκους. Συγγνώμη, χτυπήσετε μας. Ναι, αλλά σας ενοχλήσα, συγγνώμη. Όχι, μην με ενοχλήσετε καθόλου, ελάτε μέσα. Σίγουρα. Ναι, σίγουρα, ελάτε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ σου, που ζεύω σαν την Βασίλισσα. Ναι, ρε, έτσι Βασίλισσες. Συγγνώμη, δηλαδή, τι σου λείπει, όχι, πέ μου, τι σου λείπει. Αγάπη, ρε, στοργή. Τρυφερότητα, ξέρεις ένα από τούτα, ξέρεις. Ναι, δεν ξέρω εγώ, δεν ξέρει ο Αντρίκος, ε. Άτσι δε κανεί, φεύγε ρε πιένε στον καθενέν να ησυχάσει και λέει μου. Να λιγάζει και λέει στον ξαμωρίς ποιο να βγάζει τηλέφωνο. Τι ρε που δάχαμε, σε να γίνει μεγάλο κακό σήμερα. Το κακό έγινε μπέπα, μόλις τώρα μου είπες ότι είσαι ερωτευμένη με τον Αντρίκο. Ήμουν είπα, ήμουν. Είσαι ίσου το ίδιο πράγμα είναι. Εγώ γενέκα που σκέφτεται άλλον άνθρωπο, δεν τη θέλω. Ούτε κι εγώ θα σε θέλω, ρε. Που άμα δεις καμιά μητσάν, το μάτι σου γυαλίζει όπως του άλλου που, που καρτερά να πιάει την όρνηθα. Εμένα γυαλίζει το μάτι μου που δεν έχω μάσκα για άλλη γυναίκα σιώ. Σε να σου τη δικό μέσα μάσκα θα θωρίζει λουλουμπούθια. Αν με μου πεις για τον Αντρίκο να φεύγω. Μα να πω να σου πω. Τι έκαμνετε. Τι έκαναμε. Μα τώρα περιπέσεις με ρε πέπα. Τον καιρό που είσαστε ερωτευμένοι τι έκαμνετε. Άντε, να σηκώ στο ναφείο. Γιατί να σου τη δω που πάνω και να σε... βέβαια! Αμα τα βρω με σκούρα, να πείομαι να μας τη δω που πάνω! Α, έτσι είναι τώρα! Άνοιξε! Έτσι είναι κυρία με... Ελαδάρε! Ελαδάρε! Αυτό είναι το πρώτο και αυτό είναι το δεύτερο. Είναι καινούργια εκδοσή. Ελάτε κι εγώ. Παρέτα το στο γεύσκι. Αν έντος το φεύγει ρε, σωτιά να πω.
Αρτεμάκι είναι το Στογεύσκι. Εγώ και πιο εύκολα θέλετε. Είναι καταλαβαίνε φίλε, πέρασε μας για μανούς. Όχι, εγώ έντια. Α? Εγώ έντια ήθελα να σε προσβάλλω. Ναι, αλλά πρόσβαλες με όμως. Πού είναι η ευγένεια σου, Αρτεμάκι μου. Μάρκο, πες μου, έχεις και βιβλία μαγειρικής. Βεβαίως έχω. Μαγειρεύεις? Εγώ, καμία σχέση. Ο Αρτεμάκης όμως σπουδάζει μάγειρες και ζαχαροπλαστική. Σοβαρά. Έχω μια ανεκπληκτική μαγειρική κάτω στο αυτοκίνητο. Δεν μου λέει τώρα. Σπουδάζω μάγειρα, αλλά σου διαβάζω με μαγειρικές. Τέλος πάντων. Μάρκο μου, τι θα πιείς? Ένα φραπέ θα το έπινε. Αρτεμάκι. Είμαι εδώ, ναι. Πώς το πίνεις? Μέτριο με λίγο γάλα. Δεν έχουμε γάλα. Ουφ, ουπειρά. Ανάγια μου άψα και κρούσα. Εμένα, οξάεις ένα ρε λαωμένε. Ο ένας σκέψεις πάνε, εντάξει. Άντε, κάνει κουβέντα. Πήγαινε, πιάσε ένα τηλέφωνο και πέτρες να έρθουν να μας βάλουν ένα air condition. Δεν κατάλαβα. Μπορεί να μου αρκέψεις το ένα κατάλαβα και ένα κατάλαβα, α. Όχι ρε, ένα κατάλαβα είναι να μου πούπες. Air condition. Air condition. Άκουσες τώρα. Άκουσα. Πιάσε. Ναι, μου απ' τηλέφωνο. Βέβαια. Είναι καλύτερα να πιάσεις έναν κούσπο και να τραβήσεις για το Μητσερό. Λοιπόν, άκου να σου πω. Κόψε την κουβέντα με το Μητσερό για να μην γίνουμε πιο χωρικά, εντάξει. Air condition. Air condition. Δεν είμαι air condition. Είσαι στο χωρικό σου. Air condition. Στο χωρκό μου, πίσω κάσα, δεν χρειαζόμαστε air condition. Εσύ δροσάν. Μα πέμω... Τα μέσα ελάλαρος, γι' αυτό θέλεις, θέλεις, θα βάλεις. Μα τι είναι μέσα ανοίξεις σιόρ κάθε χρόνο. Το ίδιο φιολί και το ίδιο φιολί. Έβαλα σου πέρσι σιόρ, air condition. Air condition, μέσα στην κρέμα το καμάρι. Κανεί. Έβαλε μου, λαλή. Ρε, ούλον το καλοκαίρι, δεν σε βγάλαμε που μέσα. Ή ανοίξεις για κανέναν παράδειγμα να βαρύνει τη δροσάν σιόρ. Να ανοίξεις, να μπουσκώνες. Και θα τη ζωή μου να καθαρίσω τα μέσα. Αμάνιστα, κατάλαβα. Να πληρώσω με 1000 λίρες air condition, διότι καθάριζε η κυρία Πέπα. Και πού μας κάνουν μάνα μου 1000 λίρες τα μέσα τα, για να παγώσουμε τούτον ούλο το χώρο. Και να πληρώνω και 1000 λίρες για το ρεύμα. Κατά τα άλλα, έχεις με Βασίλισσα. Πέπα, ένα χαριστία τον πουλάνες, ξέρεις το. Τι σου πω. Ναι, μάνα. Τι νόμου ξέρω εγώ, είναι ότι αν έπαιρνα τον Αντρίκο, θα με είχε fully air conditioning που λαλούσιν. Άκουσες, fully air conditioning. Μα πέ μου, δεν έχετε air conditioning. Εσύ έχεις. Μα θα σου πω, γιατί μου μπαίνεις συνέχεια. Όχι, εγώ και... Τι εσύ έντια, όχι από την ώρα που ήρθα που μου μπαίνεις. Εγώ. Εγώ ρε Κώστα. Φταίω εγώ τώρα. Φταίω εγώ που δεν επάντησες το πόδι σου ούτε μια φορά σε μια πρόβα. Μα τι πρόβλημα, τι κάνω. Ράφτενα. Ράφτενα. Κώστα, τούτα να τα πουλάς αλλού, όχι σε μένα. Ράφτενα και ενδιαφέρεται για τον Στογεύσκι. Ενδιαφέρεται εσύ το. Το άκουσε και τούτη κανένα κουβέντα για τον Στογεύσκι. Το κουβέντα να γίνεται. Ούτε κουβέντα, Κώστα. Εγώ χωρίς πρόβα δεν κάνω το κομμάτι. Το κομμάτι, πιάνει με το κομμάτι, ράφει με το κομμάτι. Φέρνει ένα σπίτι και ράφει. Α, μάλιστα. Και νόμιζα εγώ πως να πουλήσω. Θες να πουλήσεις? Θέλω, καλό, θέλω, αφού είναι η δουλειά μου. Αν δεν πουλήσω, δεν είναι. Φίλε, γιατί δεν πάει στο διπλάνο το διαμέρισμα. Μα ποιο διαμέρισμα? Μόλις σκεις που πάνε σας, στα αριστερά σου, το 202. Ναι, αλλά πίαζε, βγάλαμε έξω. Βγάλασε έξω? Ναι. Πρέπει να παρεξήγηση, διότι οι άνθρωποι έχουν πρώτα πράγματα κόρη τελειόφητη και δεύτερο, τούτοι ξέρεις πώς θυκευάζουν. Θυκευάζουν πολλά. Όλη μέρα θυκευάζουν κι είναι, καλό. Να σου θυκευάσουν οι παπάδες, ρε. Άκου, άκου τι λέει ο αγρός της. Δάκα τη γλώσσα σου, ακούεις. Θυκευάζεις τα μάθια μου και θυκευάζεις τα μάθια μου. Αν θυκευάζεις τα μάθια μου... Άντε πέμα να δούμε. Αν θυκευάζεις τα μάθια σου τι δηλαδή. Άντε, να μην ανοίξω το στόμα μου. Κανείς και κουράστηκα.
Το σέντου το σου άντρικο η ώρα. Μα πέμπω εγγύνος το άντρικο που ήρθε δάμε που γύρευκε νίκη κίτσα. Ρικό, να χαρείς. Μα να μου να χαρώ σιό. Τι να χαρώ σιό που σε παντρεύτηκα για να ξοδεύκεις τα λεφτά μου για να μου λαρείς για τον άντρικο. Πιάστε κικίτσα τηλεφρό και με την άρτη. Αθυμήθηκε τώρα την κικίτσα νάρτη. Ναι, αθυμήθηκα την κικίτσα. Να την έχει φούλη air condition και φούλη air condition ο αντρίκος η μισή μου. Έναν αυτοκίνητο κουρουπίθηκε ενώ μισθό του αντρικού θκιού δυο φορές άμα θέλει να μάθεις. Ρικανή ρε την τη γλώσσα σου ρε. Πήγαινε άνοιξε. Έχει που το πρωί βούρρου 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 επέλανες με. Πήγαινε εσύ άνοιξε. Θεέ μου δώσ' μου υπομονή. Δώσ' μου υπομονή και όταν θες. Γεια σας, μήπως ενοχλώ. Ναι ρε κουμπαρέ ενοχλείς, πόσες φορές θα σου το πούμε. Συγγνώμη. Όχι, όχι κύριε, περάστε, περάστε μας. Ευχαριστώ, Μάρκος Μάχο. Μάλιστα, περάστε. Θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Ναι, ναι, κατάλαβα. Αφήστε τον να μας την κάνει πρώτα. Πέ μας για μου, ναι. Ναι, ποιος είναι ο... Ένα λεπτό ρε κουμπαρέ. Δεν πάρα πολύ ρε θέλος. Τίποτα. Πέρασε. Με τραβάς ρε, συγγνώμη κύριε. Κάτσετε κύριε, να ξερώσουμε τίποτε. Α, ευχαριστώ, δεν θέλω. Όχι, μπορεί να είμαστε φτωχοί, πάπτωσοι, να μην έχουμε που τον ίδιο μοίρα. Να... Δεν γίνεται. Ήρθες μέσα στο σπίτι μας, θα σου ξεράσουμε. Να με σας δημιουργήσω πρόβλημα. Όχι, κανένα πρόβλημα. Καλά, εντάξει, μια λεμονάδα. Α, έχω πολλά ωραία λεμονάδα, δεν έκανα τη μόνη μου. Έφερε μας τα όξινα, η φτιάτη και το ζάχαρη είναι γειτόνι σαν δίπλα. Αστιεύκεται. Άρα, γιατί άντρεπεσαι να πεις ότι είμαστε φτωχοί. Έτσι είναι ντροπή να είσαι φτωχός. Κοιτάξτε κύριε Μάρκος. Μάρκο, να ζήσεις. Μπορεί να είμαστε φτωχοί κύριε Μάρκο μου, αλλά το μέτωπο μας είναι καθαρό εμάς. Μάλιστα. Να σας κάνω την ερώτηση που ελέγαμε. Ναι. Τι μένει ρε. Άφησε τον να δούμε. Τι λέτε. Λαλή μου ότι ένεση πολύ λεμονάδα. Καλά, εντάξει, αφήστε τη λεμονάδα, να σας κάνω την ερώτηση. Όχι, κάμετε την κύριε, κάμετε την. Καλά, μπορείτε να μου πείτε... Ένα λεπτό, κύριε, κάτσε για μέτια, κάμε μας την ευθεία την ερώτηση, μην μας τα απογυρίζεις γύρω και γύρω. Και ας σου είπα σημερινή ότι οι φθαρτέ μπορεί να βγάλουν πολλά ριαλιά. Ψέματα που σου είπαν κύριε, διότι δεν ξέρουν τη φθορά που έχει ένας φθαρτέμπορας. Έχει τις πεζίνες, τις άδειες κυκλοφορίες, τη φθορά των φθαρτών του. Κατάλαβες κύριε, να σηκώνεται να φουρά μέσα στην κλειάδα, στα σόνια, στο χαλάζι, να σηκώνεται από το χαράμα του φου. Αυτός είναι ο εργαζόμενος φθαρτέμπορας κύριε. Καλή γλώσσα, Ρίκο. Πέτε μας κύριε, ορίστε τη λεμονάδα. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Λοιπόν, μπορείτε να μου πείτε ποιος είναι ο πιο καλός φίλος του ανθρώπου. Ο φόρος εισοδήματος. Μα να μου λέει, Ρίκο. Ο σκύλος, κύριε. Εγώ του έκανα σαν του σκύλου, ρε, Σφωτιά. Ναι, ρε, εσύ. Τι του είπα εγώ. Α, τι του είπα. Όχι, τι του είπες. Γιατί σηκώθηκε και έφυγε ο άνθρωπος. Διότι τηλεφώνα, Σφωτιά μου. Να μπορεί να τα με κάνει ένα πατσά. Α, με μου άρκεψες, α. Μπορεί να με σου άρκεψω, ρε, Σφωτιά. Έχουμε ματούθηκε, μάνα μου και θεωρούμε. Όχι, τον το ζωτέθηκε, τον το στοκέστη και τον άλλο. Α, τι όλα, και κανεί όλα. Να μπορεί να έρθει μάκι, εζηλέψαμε. Εγώ, εζηλέψα εγώ. Όχι, ρε, εγώ. Να σου πω. Πάω πρόβαν τώρα και πω να γυρίσω, θέλω να μου φτιάξει μια μπουζιά στις μακαρονάδες σου, τις special, έτσι, να κάτσουμε να φάμε μαζί. Εντάξει. Τι θέλεις να φάμε μαζί επειδή θέλεις να σου μαγειρέψω, ναι. Λόκα, λόκα. Απάντησες στους ο παπαγάλος. Οπα. Αξίασε ένα βιβλίο ο Μάρκος. Α, είδες τον κύριο Μάρκο. Παλιόν τον κόσμο. Μάρκο. Α. Να, ρε, Σοδιά. Εξέχασε το βιβλίο τα μία να έρθει πίσω. Να ξέχασε το βιβλίο. Το βιβλίο! Ναι, μάλιστα κυρία μου, το βιβλίο είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου. Έναν καλό βιβλίο είναι τόσο χρήσιμο όσο τίποτε άλλο. Σκεφτείτε ότι μπορείτε να το έχετε οποιαδήποτε στιγμή μαζί σας και σκεφτείτε πόσα πολλά μπορεί να σας προσφέρει. Εδώ,
μερικά από τα βιβλία μας σε πολύ καλή προσφορά. Έχω εδώ Ντοστογεύσκη. Α, και να μην ξεχάσω, αν έχετε και παιδιά, έχω το απαραίτητο εργαλείο για το σχολείο τους. Είναι η εγκυκλοπαίδειά μας, είναι μοναδική. Θα σας ενθουσιάσει. Κυρία μου, ρίξτε μια ματιά. Έχω μόνο βιβλία που πουλάς, δηλαδή. Τι να κάνουμε. Βασικά περιμένω και ένα διορισμό στην κυβέρνηση, αλλά ξέρετε με τα μέσα, το έτσι, το άλλο πώς. Τώρα να δούμε. Ωραία. Άρεσε σας, κυρία. Εγκαλή. Πρασινούδα δεν έχετε. Τι? Πρασινούδα να πηγαίνει με τους καναπέδες μου, ξέρετε. Θα τη βάλω εκεί και. Πέπα, τι θα βάλεις εκεί? Σιωπαρικό. Έγινε το μωρό μας να τελειώσει τον και να μην έχει μία εγκυκλοπαίδεια. Αφού το μόνο τελειώνει το σχολείο φέτος, σε ό,τι είναι εγκυκλοπαίδεια, τι θα την κάνει. Κύριε Ρίκο, θα διαφωνήσω μαζί. Βεβαίως να διαφωνήσεις, σειρά έχουν παρέδει, ότι κάνεις παράες. Όχι, προσίου, απλά θέλω να πω πως μία εγκυκλοπαίδεια είναι πάντοτε χρήσιμη. Δεν μπορεί να αποτιμηθεί σε λεφτά η γνώση που προσφέρει. Έχει δίκιο το παιδί Ρίκο. Λοιπόν, πες μας, πόσα τις έχετε, τούτες. Αυτές είναι μία μοναδική προσφορά. Εμάς πόσα είναι τούτη μοναδική προσφορά? Κοιτάξτε να δείτε, είναι 20 τόμοι, 900 λίρες cash, 22 δόσεις των 50 λίρων. Φυσικά σας βολεύει η πρώτη επιλογή, γιατί είναι καλύτερη από τη δεύτερη, θα γλιτώσετε λεφτά. Εγώ προτιμώ την τρίτη. Την τρίτη? Ναι. Να πάει στο κανόν και χαρήκαμε για την γνωριμία. Ρίκο. Σιωπή, πέπαση! Συγγνώμη, κύριε Ρίκο, είναι μία μοναδική προσφορά, σας είπα. Παιδί, πώς θέλεις, Που το μητσερό, γιατί? Μητσερό? Ναι. Πέπα μου, εγνωρίσαμε έναν άνθρωπο που το μητσερό, Ρίκο, Πέπα. Ρίκο, σταμάτα! Ρε κουμπάρ, είσαι που το μητσερό και λαλείς μου γιατί, ρε. Εν ξέρεις τι κουβέντα που λαλεί, εσύ κούσμος το μητσερόν. Σας παρακαλώ, κύριε. Ρίκο, σταμάτα. Σιωμή, μα να με παρακαλείτε, ρε κουμπάρε. Α, 900 λίρες για τούτη είναι κυκλοπαίδεια. Ακούω σου πω, να πιάει και τον μπάστο σου και να τραβήσετε ολόησα για το μεταλλείο, εντάξει. Κύριε, το μεταλλείο έκλεισε. Ξέρω ότι έκλεισε, διότι ο κόσμος οκνεί να δουλέψει και κλέφτει ο ένας τον άλλον. Αλλά εμένα δεν θα με κλέψετε, ούτε θα μου γελάσετε. Κύριε, δεν κλεύκω, δουλεύκω. Δουλεύκεις, μα δεν δουλεύκεις. Άντε να κουμπάρε, πιάστε να πιέτε στο γαλόν, άντε. Άρχισε να πιάσω την κυκλοπαίδια μου, να πιάσω τον Στογεύσκη. Γεια σας. Να μανούλα μου, να ενθουσιαστεί πολλά εσφωτιά. Λοιπόν, θα σπιάω και ένα ωραίο κρασούδι, θα βάλω και μια ωραία μουσικούδα που σας παρέσκουν τη σώδια του Κότσιρα. Θα σπάσω 7 ποτήρια στο γυαλό τα πανηγύρια. Θα σπάσω 7 ποτήρια γιατί σ' αγαπώ. Αχ, μπράβο ρε Γιάννου μου που δεν τσιμής άσκηση ρε. Μάνα μου, να ξέρεις να κλειδιάζεις παλαιντή. Κοίτα τι σου έκαμα! Ήξερες πως ήταν να έρθω, Ζίζηρε μου! Μπουράτε να βουρήσουμε, φωνάζουν οι γειτόνι. Κάποιος καυκάς εκείνη και μπουκάτο στον μπαλκόνι. Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τον κύρι. Κι αφήνεις ένα φίλος της αφού το παρατήρει. Η κόμενα του τέταρτου μαλώνει με την Πέπα. Κι ο Ρίκος την Αστάζει αφουρά την ούλη μέρα. Μπουράτε να βουρήσετε, ελάτε να τους δείτε. Κι ενώ πως τους γειτόνους σας με τους κατηγορείτε.